στιγμή που το αγροτικό όχημα προσπαθεί να εμβολήσει το αυτοκίνητο με τους Γερμανούς τουρίστες στον κεντρικότερο δρόμο του περάματος στο Μυλοπόταμο. Οι εικόνες που κάνουν το γύρο της χώρας σοκάρουν, με τους ντόπιους να τρέχουν για να σταματήσουν το αυτοκίνητο έτσι ώστε να σταματήσει το κακό. Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος που κατηγορείται για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης οδηγήθηκε χθες το πρωί στον ανακριτήρ Εθύμνου, από τον οποίο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στις 12.30 το μεσημέρι της Παρασκευής. Στο πλαίσιο της ανάκρισης ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί και ο 36χρονος. Στην υπόθεση που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο παρενέβη ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Δογιάκος, ζητώντας την κατά απόλυτη προτεραιότητα ανάκριση. Το να γίνουν σωματικές βλάβες ένθε και ένθε μεταξύ δύο ανθρώπων οι οποίοι για κάποιο λόγο, είτε από έναν εγωισμό οδηγικό, είτε μια ανοησία της στιγμής, είτε μια επιπολαιότητα της στιγμής, είτε μια, αν θέλετε, ας πούμε, σύγχυση της στιγμής, φτάσανε στο να συμπλακούν μεταξύ τους. Αυτό, εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτοφανές, είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Στα χέρια της Ελλάς, οι δύο πολίτες στην Κρήτη που καταζητούνταν για το επεισόδιο και την επίθεση σε Γερμανούς τουρίστες. Αποδίδονται στη δικαιοσύνη. Οφείλουμε την εφαρμογή του νόμου, αλλά και τη διαφύλαξη της έννοιας των ελληνικών λέξεων φιλοξενία και φιλότιμο. Πως η υπόθεση παρουσιάζει εξαιρετική σοβαρότητα, αφενός εξαιτίας του χρόνου που φέρεται να τελέστηκε, δηλαδή εν μέσω τουριστικής περίοδου, και αφετέρου για τον τόπο, την Κρήτη, που είναι ένα νησί πόλος έλξης για τους τουρίστες από όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια πόσο τρομακτικό ήταν. Το να βλέπω την αδερφή μου να κλαίει από ένστικτο, ήθελα να την προστατέψω. Δεν υπάρχει μαχαίρι στη δίωξη πουθενά, είναι ανύπαρκτο το μαχαίρι. Κανένα μαχαίρι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα μαχαίρι. Γι' αυτό και δεν υπάρχει και στη δίωξη μαχαίρι. Επειδή σαν πραγματικό περιστατικό το μαχαίρι δεν έχει λάβει χώρα. Δεν έχει συμβεί, δεν έχει κατασχεθεί κανένα μαχαίρι. Στο βίντεο ντοκουμέντο, σωτήρια φαίνεται πως είναι η παρέμβαση των ντόπιων στο πέραμα. Καθώς κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τους δύο θερμόαιμους κριτικούς, έτσι ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.